και πούσε ακόμα το τι θα δούμε και το τι έχουμε να δούμε. Και ας ελπίσουμε ότι θα είναι, ναι. Σας άκουσα, κύριε Τζουρτζίνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να τα δούμε λίγο από την αρχή και να δούμε λίγο την υπόθεση των κρουσμάτων. Πήγαμε από τα 300 στα 700 στα 1800, μέσα σε λίγα 24 ώρα αυτή η ανωδική πορεία. Δυστυχώς. Είναι κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε μάλλον. Περιμέναμε λίγο αργότερα όλοι να έρθει αυτό το τέταρτο κύμα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το τέταρτο κύμα ή αν είναι το, η κορυφή του παγόβουνου ή πραγματικά το τέταρτο κύμα. Πάντως δεν περιμέναμε τόσο γρήγορα. Και πιθανόν αυτό να έχει αντίκτυπο σημαντικό στην εθνική οικονομία και στον τρόπο ζωής μας. Ναι, γιατί προφανώς περιμένουμε αυτό το καλοκαίρι να είναι εντελώς διαφορετικό. Και οι προσδοκίες έχουν διαψευστεί. Μόνο προβληματισμό έχουμε και την ψυχρολουσία. Τώρα, πόσο κινδυνεύουμε από αυτή την υπόθεση τη μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ, γιατί αναγκαστικά τώρα θα αρχίσουμε να συζητάμε και να γινόμαστε όλοι λίγο πολύ περισσότερο εξειδικευμένοι πάνω στα ζητήματα που ανακύπτουν. Ακούστε, αυτή η μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ, από ό,τι φαίνεται, είναι πιο μολυσματική, δηλαδή κολλάς πιο εύκολα από τις προηγούμενες, τα προηγούμενα στελέχη του ιού, αλλά η δυναμική της όσον αφορά την νοσηρότητα και τους θανάτους πιθανόν να είναι χαμηλότερη από τα προηγούμενα στελέχη. Αλλά αυτό δεν είναι ενθαρρυντικό ντε και καλά, γιατί όλα είναι πολύ παραγωγικά. Αν έχουμε πάρα πολλούς φορείς, έχουμε και πολλούς θανάτους. Όσο και να μειωθεί η αναλογικότητα μεταξύ του ενός μέγεθους και του άλλου. Και όταν γίνεται αυτό μέσα στο καλοκαίρι, να πάρουμε μέτρα, δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι, δραστικά, οριζόντια, γιατί κακά τα ψέματα η εθνική οικονομία περιμένει να ζήσει ακριβώς από το καλοκαίρι αυτή τη στιγμή. Να. Μένετε και καλά, επιμένετε και στο ζήτημα της οικονομίας. Όμως εγώ θα μείνω και θα επιμείνω στην υπόθεση των κρουσμάτων. Βλέπω ότι κατέβηκε ο μέσος όρος στα 27 χρόνια. Όταν μέχρι πριν από λίγο καιρό συζητούσαμε για τα 40-45, ήταν ακόμα και πιο υψηλά στην αρχή της πανδημίας. Τώρα μιλάμε για τα 27 έτη μέσω όρος κρουσμάτων και κατανοεί κανείς πως το υγειακό φορτίο σε αυτή την ηλικιακή ομάδα των νέων ανθρώπων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μιλούν οι ειδικοί για τους χώρους διασκέδασης. Ενοχοποιήσαμε τώρα την διασκέδαση. Φύγαμε από την ατομική ευθύνη και έχουμε περάσει τώρα σε συγκεκριμένους κλάδους, τους οποίους τους στοχοποιούμε, συνδέοντάς το και με την οικονομία, τώρα θα έλεγα εγώ. Οι πιο νεότερες ηλικίες έχουν διαφορετικό τρόπο συμπεριφοράς από τις μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτό είναι αλήθεια. Το δεύτερο είναι ότι ο εμβολιασμός στις μεγαλύτερες ηλικίες είναι πιο μαζικός από τις μικρότερες. Αυτά όλα μαζί, σε συνδυασμό πιθανόν και με την αλλαγή του κλίματος και τον κύριο τρόπο ζωής, δηλαδή οι μεγαλύτερες ηλικία μάλλον προσέχουν περισσότερο από τους πιο νεότερους. Αυτό κατεβάζει τον πύχη πιο κάτω. Αυτό είναι ένα κακό, γιατί σίγουρα και οι πιο μικρές ηλικίες μεταφέρουν και μεταδίδουν τον ιό και ανασυστήνουν κύματα του ιού. Όμως πιθανόν να έχουμε λιγότερη νοσηρότητα και λιγότερους διασωληνωμένους και λιγότερους θανάτους. Υπάρχει μια σταθερότητα σε αυτό το... Αυτό που βλέπουμε σήμερα όμως δεν είναι πραγματικό, είναι αυτό που ήταν πριν από ένα μήνα. Αυτό που έχουμε σήμερα, τα κρούσματα, θα τα δούμε γύρω στις 15-20 Ιουλίου. Μέσα στην καρδιά δηλαδή του καλοκαιριού. Και τότε ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τίποτα χειρότερο. Η πραγματικότητα τώρα όμως είναι ότι πέφτει λίγο πολύ σε όλους ο βάρος. Είπα για την ατομική ευθύνη, ότι πάλι πέφτει το βάρος στην ατομική ευθύνη του καθενός. Όμως είδαμε ότι κλήθηκαν και οι γιατροί και οι ιδιώτες γιατροί να υλοποιήσουν όσοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εμβολιασμού. Θα υπάρξει τέτοιο ενδιαφέρον, εκτιμάτε? Φρονούν ότι θα υπάρξει, παρότι τα οικονομικά κίνητρα δεν είναι, ειδικά για τους εμβολιασμούς στα ιατρεία, δεν είναι σημαντικά. Νομίζω όμως ότι σε αυτή τη φάση της πανδημίας, ο καθένας από εμάς, από το μετερίζει του, θα προσπαθήσει να βοηθήσει με όποιο τρόπο μπορεί και πιστεύω ότι οι ιδιώτες γιατροί θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και βλέπω ότι οι ιδιώτες γιατροί μέχρι τώρα έχουν κρατήσει μια σημαντική άμυνα απέναντι στο κύμα ροής ασθενών προς τα νοσοκομεία και έχουν καταφέρει να μειώσουν την προσέλευση συνανθρώπους μας στα επίγοντα και στα τακτικά ιατρία των νοσοκομείων, σημαντικά εν μέσω πανδημίας, και αυτό οφείλεται κυρίως στους ιδιώτες γιατρούς.
υποχρεωτικότητα στους εμβολιασμούς. Εκτιμάται ότι πρέπει να μπει γενικά σε μια σειρά από κλάδους και χώρους που έχουν σχέση και με την επικοινωνία με τον πληθυσμό. Ακούστε, υποχρεωτικότητα. Αν μιλάτε για νομική υποχρεωτικότητα, εγώ δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Δεν είμαι συνταγματολόγος, δεν μπορώ να σας πω αν είναι συνταγματικό ή αντισυνταγματικό. Να το πω έτσι στο ηθικό. Εγώ όμως αυτό που έχω να πω είναι ότι όταν ένας υγειονομικός, είτε είναι νοσηλευτής, είτε είναι τραυματιοφορέας, είτε είναι γιατρός, όταν λέει μία άποψη και λέει μία άποψη εναντίον του εμβολίου, πιθανό να βάζει κάποιους συνανθρώπους μας σε κίνδυνο. Αυτό έχει ευθύνες και ηθικές, αλλά πιθανόν και ποινικές. Γιατί αν μία κυρία του χωριού πει σε μία γειτόνισσά της που πονάει στο στήθος ότι μην κάνετε τίποτα κυρία μου ή βάλτε χαμομήλι στο μια κομπέρσα με χαμομήλι και η γειτόνισσα πεθάνει από έμφραγμα το βράδυ, πιθανόν η γειτόνισσα δεν έχει καμία ευθύνη γιατί δεν είναι γιατρός. Αν το κάνει ο γιατρός του χωριού ή ο γιατρός του νοσοκομείου ή εγώ ως γυναικολόγος που δεν είμαι ειδικός καρδιολόγος, αυτό έχει ποινικές ευθύνες γιατί έχω κάνει ζημιά στον συνάνθρωπό μου ενώ είμαι γνώστης. Το ίδιο ισχύει και για τους υγειονομικούς και τους γνώστες, οι οποίοι πιθανόν να προπαγανδίζουν ή να δηλώνουν ότι δεν κάνουν το εμβόλιο για κάποιο λόγο. Αυτό θα πρέπει να το δει η κυβέρνηση, θα πρέπει να το δει η πολιτεία και θα πρέπει εκεί να υπάρχει ένα φρένο. Το αν θα είναι υποχρεωτικό να εμβολιαστεί κάποιος συνάνθρωπός μας ή όχι, αυτό είναι ένα νομικό κομμάτι. Εγώ δεν πιστεύω στους εξαναγκασμούς. Πιστεύω στη δημοκρατία. Ο γιατρός όταν γράφει μια συνταγή στον ασθενή του, ο ασθενής μπορεί να την πετάξει. Αλλά ο γιατρός οφείλει να τη γράψει και ο γιατρός οφείλει να πει στον ασθενή του και να τον πείσει για το τι θα κάνει. Εγώ, όσους απευθύνονται σε μένα στο ιατρείο μου και όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή, έχω εμβολιαστεί, έχει εμβολιαστεί όλη μου η οικογένεια, εκτός από τα ανήλικα παιδιά μου, τα οποία δεν προβλέπεται να εμβολιαστούν ακόμα. Δεν πάθαμε τίποτα και είμαι σίγουρος ότι δεν θα πάθουμε κάτι. Τώρα θα μου πείτε, είστε 100% σίγουρος? Μάλλον όχι, γιατί το κάθε φάρμακο, το κάθε εμβόλιο μπορούμε να δούμε επιπτώσεις και μετά από 10 χρόνια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Δεν μπορούμε να ζούμε έτσι, γιατί αν μείνουμε όλοι ανεμβολίαστοι, πιθανόν σε 10 χρόνια να είμαστε μισοί και να περπατάμε σε αυτόν τον πλανήτη και οι υπόλοιποι μισοί να έχουμε πάει κάπου αλλού λόγω της νόσου. Λοιπόν, αυτό πρέπει να μας μπει στο μυαλό όσον αφορά τον εμβολιασμό. Ας καταλάβουμε ότι ο εμβολιασμός είναι μια ευθύνη και πολύ πολύ σημαντική όπλο, ηθική υποχρέωση. Θα είναι το μοναδικό όπλο αυτή τη στιγμή απέναντι σε αυτό το τέρας που μας... Πώς θα πιστούν οι πολίτες και πώς θα πιστούν και οι νέοι? Ακούστε, δεν είμαι σίγουρος ότι με την τοπική αυτοδιοίκηση ή δεν ξέρω με μεμονωμένο νοεμένα από τον Ιατρικό Σύλλογο ή κάποιους άλλους συναδέλφους ή με εσάς ή με κάποιους celebrities ή δεν ξέρω με κάποιους άλλους να πιστούν οι συμπολίτες μας. Πάντως, για δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι. Θα σας πω το εξής. Εσείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης συμβάλλετε πάρα πολύ στο να πιστούν οι συνανθρωποί μας. Θα σας πω το εξής. Όταν βγήκαμε με το Δήμαρχο και το Μητροπολίτη πριν από καιρό και είπαμε προσέξτε, κρατάμε τα μέτρα όλοι και οι επαγγελματίες γιατί πιθανόν να έρθει ένα επόμενο κύμα, δηλαδή προβλέπαμε αυτό που γίνεται σήμερα, είχε τρομερό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία. Και το είδαμε και είχε αποτελέσμα. Και είχε αποτέλεσμα αυτό το πράγμα. Πιθανόν τέτοιες κινήσεις, πολύ απλές, να δίνουν πολύ περισσότερη ουσία από το να γυρίζουμε σπίτι το σπίτι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα μπορώ να πάω σπίτι το σπίτι εγώ ή ο κύριος Βασιλόπουλος ή ο κύριος Νίκας ή ο κύριος Αναστασόπουλος και να το. Πιθανώς οι ιερείς στην εκκλησία, στο πίμνιό τους, να πούν μια κουβέντα, αλλά και εκεί αν ερωτηθούν, δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμοι να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να γίνει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προφανώς. Και πρέπει να δούμε επιτέλους εξέλιξη. Θα είναι δύσκολο το καλοκαίρι, εκτιμάτε εσείς? Θα είναι ανησυχητικό? Είναι. Είναι αβέβαιο καταρχάς. Να. Και η αβεβαιότητα πάντα είναι ανησυχητική. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αν και με προβληματίσατε περισσότερο, να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Δεν είχα πρόθεση να προβληματίσω. Είχα πρόθεση να προσπαθήσω να πείσω ότι η ατομική μας ευθύνη, ότι το να μην πάμε να χορέψουμε ο ένας δίπλα στον άλλον σε ένα μαγαζί το βράδυ, είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης σημαντικό είναι το να εμβολιαστούμε. Προφανώς. Για να σωθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.